Εκτελεί ο Περέιρα το κόρνερ, ο Στεριώτης μένει στην εστία του, η μπάλα στο δοκάρι από την κεφαλιά του Σαχόφ. Δείτε πως κάνει ανυπαίσθητη επαφή με την μπάλα ο Σάχοφ και στη συνέχεια ο Μιστακίδης με την προβολή του. Σαχόφ το σούτ με το αριστερό, ο Στεριώτης στην αριστερή του γωνία με διπλή προσπάθεια και πάνω στον Περέιρα. Και τώρα Πέλκας. Το σούτ με το δεξί πολύ καλό και πάλι ο Στεριώτης. Πέλκας στον Δελιγιαννίδη, ο Δελιγιαννίδης χαμηλά, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Το γκολ έρχεται μετά από πολλές και πολλές προσπάθειες. Είναι ο Στέφανος Αθανασιάδης ο αρχηγός του. Αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με αυτή την κεφαλιά ψαράκι. Ουσιαστικά ρίχνει το κορμί του και το κεφάλι του μαζί πίσω από την μπάλα. Πέλκας. Για τον Μιστακίδη στην πλάτη του ο Δελιγιαννίδης. Εκεί πηγαίνει ο Μιστακίδης, ο Δελιγιαννίδης δεύτερο δοκάρι, 2-0 Περέιρα. Δελιγιαννίδης δημιουργός και πάλι από τα αριστερά πλαγιοκοπεί ο ΠΑΟΚ. Να δούμε τη φάση με τον Περέιρα για τον Πέλκα που πλασάρει και πάλι ο Στεριώτης. Κεφαλιά στα δίχτυα, Κουλούρης, Σαχόφ. Ο Κουλούρης τον συγχαίρει. Το πλασέ του Πέλκα, Κουλούρης γλίστρησε, η μπάλα είναι πίσω του, έρχεται ο Σάχοφ σε δεύτερο χρόνο. Κουλούρης με την μπάλα στο δεξί εκτελεί κόντρα κόρνερ. Χαμένη ευκαιρία μία ακόμη. Σάχοφ με το δεξί, η μπάλα κοντράρει στο έλεος του Μιστακίδη που με ένα απλό ταπίν χρήζεται και αυτό σκόρε στο 70 λεπτό. 4-0 ο ΠΑΟΚ. Από κανονική θέση όπως βλέπετε τη στιγμή που κάνει το σούτ ο Σάχοφ. Τώρα στον Χαρίση. Έχει χώρο για το σούτ, έχει χώρο και για την πάσα στον Δελιγιαννίδη. Ο Δελιγιαννίδης σηκώνει μια κεφαλιά στο δοκάρι από τον Μιστακίδη. Και έρχεται ο Κουλούρης να χρηστεί και αυτό σκόρε στο 75 λεπτό. 5-0 ο ΠΑΟΚ. Να δούμε τη φάση με το 6-0 του Πέλκα για τον ΠΑΟΚ στο 77ο λεπτό. Βλέπετε την κίνηση στην καρδιά της άμυνας, το κοντρόλ με το δεξί και το πλασέ με το αριστερό. Τώρα βγάζει για τον Σάχοφ, ο Κουλούρης όμως παίρνει την πάσα. Ο Πέλκας παίρνει το σούτ και γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που ντουμπλάρει τα τέρματά του απόψε. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε όπως έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είχαμε νεύρο, είχαμε καλές κινήσεις, βάλαμε πολλά γκολ. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την νίκη.